η απάντηση που έχουμε απέναντι στον κορονοϊό και στην έξαρση της πανδημίας, στο τέταρτο κύμα που όλοι λέμε, είναι ο εμβολιασμός. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο μικρότερο θα είναι το κύμα, και ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι οι εμβολιασμένοι σαφώς έχουν νηπιότερη νόσο ανοσήσεων, δεν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, δεν επιβαρύνουν τις οικογένειές τους με ό,τι συνεπάγεται μια νοσηλεία είτε στη μονάδα είτε στο νοσοκομείο. Είδατε όμως πώς ξεκινάμε, κύριε Βαβουρανάκη, εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε εμείς έχουμε εμβολιαστεί ή ο γιατρός σου έχει εμβολιαστεί εσύ, αλλά το κάνει το Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου την ώρα που αυτό το οποίο αναμένεται αύριο στο διάγγελμα του να αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι πρωτίστως θα πρέπει να εμβολιαστούν και να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών της χώρας. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχω δυσκολία να σου το πω, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι πιστεύω ότι οι υγειονομικοί γιατροί, οι μισοί γιατροί τουλάχιστον, έχουν εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό 92-93% πανελληνίες. Στο Ηράκλειο ενδεχομένως είμαστε, όχι ενδεχομένως, είμαστε τώρα πιο ψηλά. Και αυτό δείχνει το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι περισσότεροι γιατροί στην πόλη μας. Και αυτοί που είναι ανεμβολίαστοι, κυρίως είναι γιατροί οι οποίοι είτε έχουν νοσήσει είτε έχουν προβλήματα υγείας που δεν τους επιτρέπουν να εμβολιαστούν. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε όλοι ότι το τείχος ευθύνης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, χτίζεται με το εμείς. Και το εμείς έχει πολλά εγώ και περιλαμβάνει όλων τα δικά μας το εγώ. Επομένως, εκείνο που πρέπει πρώτα απ' όλα είναι να χτίσουμε το τείχος της δικιάς μας ευθύνης για να χτίσουμε το τείχος της συλλογικής ανοσίας που όλοι επιθυμούμε. Φαίνεται ότι είναι αρκετός ο κόσμος στις δυσπρόσιτες περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές, που έχει δηλώσει αυτή τη συμμετοχή, δηλαδή να εμβολιαστεί. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία, κύριε Βαβουρανάκη. Ναι, ναι. Θα σας πω. Ξέρετε, αυτό ξεκίνησε με μια σκέψη, μια ιδέα από δικιά μας, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, με σκοπό να πάμε εμείς στους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Πήραμε στο πρώτο βήμα πήραμε την κινητή μονάδα της αιμοδοσίας με σκοπό να δείξουμε ότι μπορούν οι εμβολιασμοί να γίνουν άμεσα, να πάμε εμείς στο σπίτι πόρτα-πόρτα. Και τώρα αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε όλες τις περιοχές με την πρωτοβουλία της ΕΠΕ και το σχεδιασμό που γίνεται από την ΕΠΕ, ενώνοντας όλοι οι δυνάμεις, η περιφέρεια Κρήτης, η υγειονομική περιφέρεια, οι ιατρικοί σύλλογοι. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέα, οι δήμοι, επιτρέψτε μου να πω, που συλλέγουν ή τουλάχιστον κάνουν την καταγραφή των ανθρώπων που χρειάζονται εμβολιασμού, και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επισπεύσουμε αυτή τη διαδικασία, να κερδίσουμε το χρόνο. Το μήνυμα, ξαναλέω, είναι σαφές. Πρέπει να πάμε στους συμπολίτες μας, πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, δίνοντας ακόμα μεγάλη προτεραιότητα στους ανθρώπους που είναι άνω των 60, γιατί είναι εκείνοι που θα νοσήσουν βαριά, είναι εκείνοι που θα χρειαστούν νοσηλεία και είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν και τις οικογένειές τους, αλλά το σύστημα υγείας. Βέβαια, εκείνο το οποίο έχει τη δική του την αξία είναι αυτό το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί. Τι θα γίνει δηλαδή με τους εφήβους 16-17 ετών, ενδεχόμενα και όταν κριθεί αυτό απαραίτητο και δοθεί η άδεια και για παιδιά μικρότερης ηλικίας από 12 και μετά, μιας που είναι φορείς, έτσι ώστε να εμβολιαστούν και εφόσον αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, έτσι. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνώμη και πρέπει πάντα να ακολουθούμε την άποψη και τη γνώμη, την τεκμηριωμένη άποψη και γνώμη των ειδικών. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι στην παρούσα φάση εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσυλλογηθούμε στο στόχο. Να εμβολιαστούμε όλοι άμεσα. Όλοι οι άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι, οι ενήλικες και κυρίως οι ηλικιωμένοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα χτίσουμε πρώτα το τείχος της ευθύνης που μιλήσαμε πριν. Αυτό είναι που θα προστατεύσει και τους μικρούς, τους φίλους και τα μικρά παιδιά πρωτίστως, και θα καθυστερήσει ή θα απομακρύνει τις επιπτώσεις του κύματος που όλοι περιμένουμε. Να το πω διαφορετικά, πολύ προσεκτικά. Το κρατάω αυτό που λέτε, ότι το τείχος ευθύνης χτίζεται με το εμείς. Ένας-ένας για να φτάσουμε όλοι μαζί σε αυτό το εμείς, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε από την άλλη ότι υπάρχει μεταξύ μας, μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, μια έντονη αντιπαράθεση αυτή την ώρα. Καμία αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Μεταξύ των πολιτών. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση. Είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο πλοίο. Και σε αυτό το ταξίδι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, διότι διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα όλοι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς ως γιατροί και ως ειδικοί
σε αυτή τη διαδρομή. Θα πρέπει να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι διστακτικοί, που έχουν οποιαδήποτε απορία, γιατί πρέπει να εμβολιαστεί και ποια είναι τα ωφέλη του εμβολιασμού. Να δείξουμε, το κάνουμε κάθε μέρα στα ιατρεία μας, το κάνουμε κάθε μέρα στις επισκέψεις μας στην επαρχία, ότι σαφώς οι επιπτώσεις, οι επιπλοκές του κορονοϊού είναι πολύ μεγαλύτερες από όποια παρενέργεια του όποιου εμβολίου. Και τελικά, εκείνο που μας προστατεύει σε αυτή τη φάση, για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι οι επιβάτες και να φτάσουμε όλοι στον προορισμό που δεν είναι άλλος από το να πάμε την πανδημία πίσω, χωρίς να έχουμε απώλειες, είναι να εμβολιαστούμε. Έχουμε μπροστά μας ένα όπλο στα χέρια μας, κερδίζουμε το χρόνο με αυτό και έτσι δεν χάνουμε ούτε συμπολίτες ούτε χρόνο.